Πάει ένας πελάτης σε μια ταβέρνα. Ανέκδοτο είναι αυτό? Όχι. Α. Πάει ένας πελάτης σε μια ταβέρνα. Ένας Ιταλός και ένας Ποντίος. Όχι, όχι. Ένας, δεν ξέρω, έχετε και Ιταλούς και Ποντούς πελάτες? Όχι, απλά δεν ξέρω το ανέκδοτο είναι αυτό. Πάει ένας πελάτης σε μια ταβέρνα. Τι του προτείνετε να φάει? Δοκιμάζει απ' όλα. Γιατί πάνω απ' όλα, κυρία Νανοπούλου, το φαγητό, ειδικά όταν το καταναλώνουμε σε εξωτερικό χώρο με κόσμο, είναι μια κοινωνική εκδήλωση, σκάσε. Δεν υπάρχουν περιορισμοί. Ούτε στο φαγητό, ούτε στο ποτό, ούτε στο γλυκό. Τα δοκιμάζουμε όλα, τα τρώμε όλα, μέχρι να νιώσουμε ικανοποιημένοι. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Φυσικά, γι' αυτό εμείς λέμε, πηγαίνεις σε ταβέρνα, ψώμι δεν τρως. Έρχεται σαλάτα, τρως δύο κομμάτια ντομάτα, μικρά. Ελίτσα. Ελίτσα, όχι ελίτσα. Ελίτσα γιατί να φας, μπορεί να καταπιεί το κουκούτσι να πνιγείς. Έρχεται το κρέας. Καθόλου. Ούτε κοτόπουλο, ούτε χοιρινό, ούτε μοσκάρι. Δεν το κουμπάμε. Έχω τυρινές πατάτες μακριά. Τζατζίκι, τυροκαυτερί, ντολμαδάκι, κεφτεδάκι, παραγγέλνω συνήθως λουκάνικο. Λουκάνικο. Για όνομα Θεού και της Παναγίας και Ελληνοπούλα, νόμαλ είστε. Στηρίζω και θα αγόραζε και μια κασέτα αν βγάζατε ποτέ, αλλά όχι. Μπορούμε να φάμε το περιτύλιγμα μόνο το ντολμαδάκι, που έχει τη γέμιση. Αμπελόφυλλα όσο θέλουμε. Μέσα. Γέμιση στην άκρη. Μέσα. Γέμιση στην άκρη. Όσα θέλουμε, μέχρι να σκάσουν. Κυρίως απαγορεύεται. Έτσι, ναι, δεν ακουμπάμε. Το μόνο που μπορείς να φας, αν θέλεις, είναι να ρωτήσεις αν υπάρχει μια σούπα ημέρας. Μια πολύ ωραία, για παράδειγμα, σούπα λαχανικών. Δύο χορταστικές κουταλιές που τις... Έτσι, λίγο το κουταλάκι εδώ, σιγά-σιγά εδώ, έτσι. Να πήγαινε πάνε κάτω και να σε γεμίσουν, να σε ζεστάνουν. Ένα κομμάτι ντομάτα, ένα κομμάτι αγγούρι, 10 αμπελόφυλλα, 2 κουταλιές σούπας. Και ακόμα δεν έχουμε πάει καν στο επιδόρπιο. Έχει επιδόρπιο. Φυσικά και έχει επιδόρπιο. Ένα πολύ ωραίο γιαούρτι με μέλι, για παράδειγμα, για καρύδια. Μπορούμε να πάρουμε με το κουταλάκι του γλυκού λίγο στη μύτη, λίγο μέλι και μισό καρύδι. Γιαούρτι. Μέσα. Όχι, γιαούρτι δεν χρειάζεται. Μπορούμε να χυστείς καταρχήν με το γιαούρτι. Ναι, αλλά όλοι θα παίρνουν πατάτες γρανιτές, θα παίρνουν εκεί διάφορα πράγματα. Όταν αυτοί θα πεθάνουν σε 1-2 μήνες από τώρα, με αρτηρίες φραγμένες και δεν σας ζήσετε μέχρι τα 125 και θα έχουν πεθάνει όλοι οι φίλοι σας και η μόνη ευχαρίστηση που θα παίρνετε είναι, σας τα έλεγα εγώ μου νόπανα, θα σας φάνε τώρα τα σκουλίκια ενώ εγώ θα ζήσω να δω επτάμενα αυτοκίνητα. Η δικαίωση τότε, ξέρετε τι όνομα θα έχει, κυρία μου? Δανάη σε καφλιά. Είναι όμως... Καλά, Γιώργο. Τι ώρα είναι, Γιώργο, έχετε το ρολόι σου? Θυμάσαι τι ώρα σου έχω πει να με παίρνεις τηλέφωνο για κανένα λόγο? Πες το δυνατά, βγάλε φωνή. 3:30. Γιατί ώρα γράφει το ρολόι τώρα, γάμο το. Γράφει 5. Γράφει 5. Τι είχε γενέθλια κάπου στο γραφείο και έφαγες τούρτα? Να φας και το κεράκι να σου κάτσει στο λαιμό, να ψοφήσεις, ρε πούστη. Να μην χάσεις κιλό, να βυθιστείς μες στο λίπο σου, ρε πούστη, να πνιγείς εκεί. Τι σημαίνει το άλλο γενέθλια? Πήγαινε, φάει κι άλλο κομμάτι. Γαμίσου στο κέικ και μετά πήγαινε στην οροφή του κτίριου και βούτα από κάτω. Και να φωνάξεις από κάτω να κάνουν στην πάντα. Μην τυχόν και πάρεις κανένα μαζί στο λαιμό σου. Κάνα πιο υγιή άνθρωπο, όχι σαν και εσένα. Κανόνε την πορεία σου. Την άλλη εβδομάδα φυσικά και θα έρθεις. Επειδή είσαι μαλάκα, εγώ τα βγάλω αυτά. Και το κεράκι να φας. Τιμωρία. Να υποθέσω, εφόσον λέτε ότι είστε σαν οικογένεια, ότι είστε διαθέσιμοι 24 ώρες το 24ωρο για τους πελάτες σας. Ναι, δηλαδή είμαι διαθέσιμη πάσα ώρα και στιγμή, 3 με 6 κάθε μέρα. 3 με το μεσημέρι, με 6 το απόγευμα. 3 με 6 δεν είστε. Είστε. 3 με 6 είμαι. Για τους πελάτες μου τηλεφωνικά δεν είμαι ούτε εκείνες τις ώρες. Μπορούν να κλείσουν ένα ραντεβού και να έρθουν 3 με 6. Τις υπόλοιπες ώρες δεν είμαι διαθέσιμη. Μπορούν όμως να στείλουν ανά πάσα στιγμή τηλέφωνο στο email της ομάδας μας, το deathdiet.gr, και τους απαντάμε μέσα σε περίπου 3-4 ώρες, ανάλογα με το ποιος έχει βάρδια εκείνη την ώρα. Α, οπότε είστε εκεί, άμα κάποιος σας χρειαστεί, μπορεί κάποιος... Τι τρώτε κάθε μέρα, δηλαδή, να μας πείτε λίγο έτσι ενδεικτικά και το δικό σας διαιτολόγιο.
Βεβαίως. Σήμερα θα φάω μία ριζοκοφρέτα, μισή γουλιά εσπρέσο, μια μισή κουταλιά ρύζι, χωρίς λάδι, χωρίς τίποτα, για την ημέρα γυμναστικής, για να έχω λίγο τα τάντρακα να κάψω. Και μετά δικαιούμαι να φάω 1/4 της φέτας γαλοπούλα και 6,5 λίτρα νερό. Πηγαίνετε πολλές φορές να κατουρίσετε όμως. Πολλές φορές και πάνω. Οι πάνες ακράτειας καμιά φορά θεωρούνται ότι είναι για άτομα μεγάλης ηλικίας. Όχι, είναι απάντηση. Και εσείς δεν είστε μικροί. Δεν σας κατάλαβα. Ενώ εσάς ποια είναι η ηλικία σας. 27 χρονών. Η δίαιτα με κρατάει πάρα πολύ νέα, έχω να σας πω. Και φαίνεται αυτό. Έτσι δεν είναι, αγόρια. Δεν ξέρω, ναι. Τι θες. Για μισό λεπτάκι. Άμα θα σου κάνω την πόρτα. Ποιο σου είπε να φας κοντόγκ, ρε πούστη. Ποιο σου είπε να φας κοντόγκ, λέγε. Πα και το στα λουκάνικα, μαλάκα. Να το κουμπώ στον κόλο σου να βάλει, ρε. Το ρηκτό γαμό την πόρτα. Μαλάκα, θα σε ρίξουν στη θάλασσα και θα σε τροπηλήσουν, ρε πούστη. Έχετε πελάτες που ακολουθούν vegan ή χορτοφαγική διατροφή. Όχι, δεν του θέλω. Θεωρώ ότι είναι ακραία περίπτωση συχαμένου πληθυσμού. Εάν ήταν να σου πω εγώ να μην τρως τυρί, να μην φας τυρί. Αλλά δεν θα έρχεται στο σπίτι μου να μου πεις εγώ ήδη δεν τρώω τυρί. Πήγαινε, φάει 4 κιλά γραβιάρια και ξανά έλα. Και εγώ θα σου πω να το κόψεις. Καριόλα. Όταν κάποιος κάνει μια παρασπονδία. Αυτό εννοείται σαν ιεροτελεστία που σφάζουν κόκορες και αυτό. Όχι, όχι, όχι. Αν αποκλίνει από τη διατροφή του και μια μέρα λιγουρευτεί ένα. Σφάζει κόκορα. Όχι. Ρηγουρευτεί, ας πούμε, ένα μπέρκερ και το φάει. Ναι, καλά κάνει. Καλά κάνει. Φυσικά και να φάει ένα μπέρκερ, αλλά μετά να κλειδωθεί στην τουαλέτα, δάχτυλα μέσα στο στόμα και ξερνοβολητό, κύριε Νομοπούλου. Η βιομηχανία της δίαιτας είναι μία από τις έτσι, πιο επικερδείς βιομηχανίες στον κόσμο. Και σωστός είναι. Πολλοί όμως λένε ότι οι διαιτολόγοι επίτηδες βάζουν τόσο στερητικές δίαιτες όπου χάνεις κιλά αλλά τα ξαναπαίρνεις μετά από λίγο ώστε πάλι να επιστρέφεις στο διαιτολόγο. Μα έτσι δεν πρέπει. Έτσι δεν πρέπει η σχέση μας με τον διαιτολόγο να είναι αιώνια. Όπως είναι με την αγάπη, με τον έρωτα, με τα χόμπι μας, είναι μέχρι να πεθάνουμε. Δεν αλλάζεις το χόμπι επειδή πέρασαν τα χρόνια. Επομένως, ναι, πρέπει να χάνεις κιλά και μετά να ξαναπαίρνεις. Δηλαδή, εγώ, αν δω κάποιο πελάτη μου, πελάτησά μου που έχει παραμείνει αδύνατος ή αδύνατος για πολλά χρόνια, θα κάνω τα αδύνατα δυνατά να τους ρίξω πάλι στο βούρκο. Να φάνε σαν μπούστιδες, να βάλουν πάλι 20-30 κιλά, να πέσουν σε ένα βούρκο δυστυχίας και να έρθω εγώ και να πω. Και μετά πάλι το ίδιο. Και πάλι το ίδιο 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 και πάλι το ίδιο. Μέχρι την γλυκιά αγκαλιά του θανάτου.